Εδώ και 5 χρόνια στο μυαλό μου ήταν πάντα πώς θα ξεκινήσω να κάνω αυτή τη διοργάνωση. Η διοργάνωση αυτή πρέπει να γίνει θεσμός και πρέπει να μείνει, γιατί η κατοχή, εκτός το ότι είναι αμπελοχώρη, είναι ο τόπος ο οποίος μέσα από τη δικασία των Ινιαδών, που από την αρχαιότητα ακόμα η ενασχόλησή τους και η παραγωγή που γινόταν εκείνα τα χρόνια, μας έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα να ασχοληθούμε και εμείς και σαν τοπική, αλλά και σαν παραγωγή, μικρή παραγωγή, που θέλουμε δηλαδή να γίνει μια παραδοσιακή έτσι, δουλειά εδώ, με όλα τα δρόμενα, με πάτημα σταφυλιών, με παράγωγα σταφυλιού, με πράγματα της παλιάς εποχής. Θέλω να πιστεύω ότι σαν διοργάνωση θα γίνει το εφαλκτήριο για να μπορέσουμε να συνεχίσουν και οι επόμενες γενιές, για να γίνει παρακαταθήκη. Εδώ έχουμε διάφορες ποικιλίες, οι οποίες όλα τα χρόνια από τότε, από την αρχή που ξεκινήσανε, πιστεύω ότι έχουν βραβευθεί, όπως το 1936 στη Θεσσαλονίκη πήρε αργυρό μετάλλιο. Έτσι και τώρα πιστεύουμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου θα μας δώσει τη δυνατότητα, αφενός μεν να έχουμε καλή παραγωγή, αλλά να μπορέσουμε να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα εξωτερικεύσουμε, θα δώσουμε πνοή στον τόπο, αλλά να προσαλκύσουμε και άλλους και ανθρώπους, αλλά και από άλλες περιοχές να έρθουν εδώ, για να μπορέσουμε να του κάνουμε θεσμό. Βλέπω εδώ στον πάγκο σας ένα από τα πιο ιστορικά κρασιά εδώ της περιοχής. Το παλιακό, το κατοχιανό, το καθιαυτού παλιακό κατοχιανό. Με πολλές ποικιλίες μέσα και όχι μία, με κατά βάση το Αυγουστολίδι. Μικρή παραγωγή, αλλά ποιότητα πολύ πολύ καλή. Πόσα χρόνια ασχολείστε με την παραγωγή κρασιού? Γύρω στα 20 χρόνια εγώ. Οι ποικιλίες αυτές, που αυτά τα κρασιά εδώ πέρα, χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες χρόνια, από τους Ινιάδες. Αυτές οι ποικιλίες υπάρχουν εδώ δηλαδή, στην περιοχή μόνο? Παντού υπάρχουν, αλλά αυτές διατηρούνται πέρα εδώ. Σε καλύτερη ποιότητα. Η ποιότητα, σαν ποιότητα μονάχα. Ενώ άλλα στρέμματα σου μη βγάζουν 3 και 4 τόνες, εδώ πέρα πάμε στα 1000 κιλά το στρέμμα. Πολύ, πολύ χαμηλή παραγωγή. Και μεράκι, είναι πιο πολύ είναι το μεράκι με αυτά τα κρασιά. Πρώτο φεστιβάλ εδώ στην κατοχή φέτος, και καλείτε τον κόσμο να δοκιμάσει τις ποικιλίες αυτές. Να δοκιμάσει και όσο μπορούμε να δείξουμε λίγο αυτό το παραδοσιακό κρασί. Βλέπουμε παραγωγούς κρασιών όπως είστε κι εσείς να βρίσκεστε εδώ για να προσφέρετε στον κόσμο κρασί να δοκιμάσει. Εννοείται. Και να πάμε και τα αρχαίγωνα. Όπως τουλάχιστον η κατοχή είναι εξακουστή από τον Όμηρο για αυτό το κομμάτι. Και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω και να το δυναμώσουμε. Ο στόχος είναι να συμμετέχετε πανελλαδικά σε τέτοιου είδους εκθέσεις. Βεβαίως. Διότι τα προϊόντα μας την χάνει να είμαστε στη μήτρα, μία από τις μήτρες του κρασιού στην Ελλάδα. Οπότε θα προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε το καλύτερο. Πρώτο φεστιβάλ κρασιού εδώ στην κατοχή. Θα θέλαμε να μας πείτε τι κρασί έχετε εσείς, τι ποικιλία κρασιού έχετε εσείς και δύο λόγια για το φεστιβάλ, που νομίζω είναι μια καλή αρχή φέτος και από ό,τι φαίνεται και από τον ενδιαφέρον του κόσμου. Εγώ ανήκω σε μια γενιά που βρήκαμε τα μπέλια έτοιμα τους παππούδες μας και τους πατεράδες μας. Η ποικιλία λέγεται Βουστιλίδης, ως επιτοπλίστων φύγεται στην κατοχή. Τα μπέλια μας είναι στην κατοχή. Το φεστιβάλ είναι μια πολύ καλή αρχή για να αναδείξει όλη αυτή την κατάσταση που ήδη υπάρχει με τα σταφύλια και τα κρασιά, και να συνεχίσει να γίνει ένα θεσμός πάνω σε αυτό. Ο στόχος είναι να συμμετέχετε και σε άλλες εκθέσεις πανελλαδικά. Τώρα, σε αυτή την κατηγορία που είμαστε εμείς, που έχουμε μια μικρή ποσότητα κρασίου στο σπίτι, ως επιτοπλίστων για τον εαυτό μας, για μερικούς φίλους και τους συγγενείς, αυτό σαν ένας απότερος στόχος. Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε και τον χρόνο να είμαστε εδώ, με περισσότερους παραγωγούς, και από εκεί και πέρα, με μια καλύτερη οργάνωση, να συμμετέχουμε και σε άλλα φεστιβάλ, βέβαια. Και να έρθουν και από άλλα μέρη
να συμμετέχουν εδώ. Ναι, εγώ είμαι παραγωγός, συμμετέχω με το Γοστολίδι, το κατοχιανό τον τόπιο. Παραγωγή, ό,τι κάνει κάθε χρόνο τα μπέλη. Έχω 20 στρέμμα τα μπέλη. Αυτά. Έχετε συμμετάσχει σε άλλη έκθεση, είναι η πρώτη φορά? Όχι, όχι, δεν έχω συμμετάσχει. Δεν έχω συμμετάσχει σε άλλη έκθεση. Είστε από τους παλιούς παραγωγούς. Θα θέλαμε δύο λόγια όμως και για αυτή την έκθεση. Πώς τη βλέπετε? Πολύ καλά. Μακάρι να γίνεται κάθε χρόνο. Και ευχαριστούμε τον κόσμο για τη συμμετοχή που έχει. Ξεκινάμε φέτος να δούμε αν θα συνεχίσει. Καλά φαίνεται ότι πάμε για πρώτη φορά. Και μακάρι να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Ο κόσμος νομίζω είναι αυτός που δείχνει το δρόμο και από ό,τι βλέπω εδώ σήμερα είναι αρκετός. Σιγά σιγά, για πρώτη φορά καλά είμαστε. Δεν την περιμέναμε τόσο πολύ. Μακάρι να είναι περισσότερος. Έχω κοκκινέλι σιράχ, κοκκινέλι μίγλικο, έχω μπρούσκο με καπερνέ, μερλό και τρεμπανίγιο, ημίγλικο τρεμπανίγιο και βοστιλίδι σε άσπρο. Παραγωγός κρασιού, παραγωγή αβοστολίδι. Αυτό το κρασί είναι προπολεμικά και είναι το καλύτερο που υπάρχει. Εν τω μεταξύ έχουμε πάρει και κάποιο το 1936, έχουμε πάρει παράσημο στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πριν, ναι. Τότε υπήρχε περισσότερο κρασί από ό,τι σήμερα? Υπήρχε περισσότερο και κακώς τότε το Υπουργείο Γεωργίας και η Διεύθυνση Γεωργίας έδωσαν εντολή, αποζημιώνοντας τους παραγωγούς, να ξεριζώσουν την παραγωγή μας, τα μπέλια μας, λοιπόν, και να μας αποζημιώσουν, να ξεκάμουν δηλαδή με λίγα λόγια αυτή την ποιότητα. Ασχολιόντουσαν πάρα πολύ με τα κρασιά εδώ στην περιοχή? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ασχολούντουσαν. Περίπου πόσα στρέμματα, αν το γνωρίζετε αυτό? Γιατί είναι σημαντικό, γιατί πολλοίς κόσμος έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα. Έχει, βεβαίως είχε εγκαταλειφθεί ο πρωτογενής τομέας. Ήταν πάνω από 1000 στρέμματα στην κατοχή. Μπορούσατε να τροφοδοτήσετε πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας, έτσι? Βεβαίως και μπορούσαμε, βεβαίως. Μπορούσαμε, αλλά ήταν οι καιρικές συνθήκες και οι συγκυρίες μάλλον που κατάφεραν να εξοντώσουν την παραγωγή που λέγεται αμπέλι αβοστολίδι. Με που ήταν, και σας πληροφορώ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, με 14 βαθμούς ήταν η παραγωγή μας, το σταφύλι. Εμείς έχουμε μια τόπια ποικιλία που το λέμε Αυγουστολίδη, η οποία καλλιεργείται από τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας, και ακόμα και μέχρι τώρα. Έχετε συμμετάξει σε άλλη έκθεση και θα θέλαμε δύο λόγια και για αυτή που ξεκινάει φέτος. Είναι η πρώτη φορά. Βέβαια, εμείς είμαστε μικροπαραγωγοί, δεν είμαστε μεγάλη παραγωγή, για να πούμε ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις ανάγκες κτλ. Είναι η πρώτη φορά και θεωρώ ότι είναι κάτι καλό για την περιοχή μας. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο αναδεικνύει το προϊόν, το οποίο παράγεται χρόνια εδώ πέρα στην κατοχή. Και ευελπιστώ ότι θα στηριχτεί από τον κόσμο και από όλους, ας πούμε, για να πάμε και πιο καλύτερα. Βέβαια, είναι η πρώτη φορά, μπορεί να έχουμε κάποιες ατέλειες κτλ. Πάντα υπάρχουν αυτά, νομίζω, αλλά ο κόσμος αγκαλιάζει από την πρώτη φορά την εκδήλωση. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και είμαστε ευχαριστημένοι που έστω και αργά γίνεται αυτή η προσπάθεια. Και θέλω να πιστεύω ότι από ό,τι φαίνεται ο κόσμος το στηρίζει και ότι θα είναι καλά. Θα είναι ωραία, ας πούμε. Θα ευχαριστεί και ο κόσμος, αλλά και εμείς πρωτίστως. Ναι, είναι παρασοδικό κρασί. Είναι τα μέταλλα πάνω που βγάζουμε πάνω στα κάτω ελληνικά μεσολογγείου. Η ονομασία που λέμε ήταν τα αμπέλια και είναι ακόμα οι αμπελώνες εκεί. Το κρατάμε από παππούδες, μπαμπάδες και προχωράμε να κρατήσουμε το. Σας βλέπω, είστε ασκούς. Ναι. Οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, εσείς δίνετε σαν εμφιαλωμένο παραδοσιακό κρασί. Ναι, 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 ναι. Είμαστε εμφιαλώνομοι κιόλας, βάζουμε σε ασκούς και κανονικά προχωράμε. Ζητάει ο κόσμος παραδοσιακό κρασί. Ναι, ναι. Πάντα ο κόσμος το κρασί το παραδοσιακό το κρατάει που λέμε και το ζητάει. Έτσι. Κρατήσαμε από τους παππούδες, τον μπαμπά μου και προχωράμε να κρατήσουμε. Πόσο κρασί παράγεται το χρόνο? Εγώ γύρω στους 30 τόνους. Και
στην περιοχή εδώ αλλά και στην Ελλάδα. Γενικά στην περιοχή, ναι, γενικά. Στην περιοχή όλη. Ελπίζω να καθιερωθεί και να είναι για και τα επόμενα χρόνια. Τα κάθε αρχή και δύσκολη. Και ελπίζω από εδώ να βγουν νέα παιδιά, να αγαπήσουν το κρασί, το σαφίλι και τα παράγωγά του. Τι κρασί παράγετε εσείς? Αυτή τη στιγμή εδώ έχω στον πάγκο μου κόκκινο κρασί, αλλά έχω και λευκό, το τοπικό της κατοχής. Ποικιλία σταφυλιού? Το κόκκινο είναι 12 διαφορετικές ποικιλίες που τις έπαιρνα από φίλους και τελικά έτυχε να βγει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.